αν ήσουν άντρας, αυτή τη στιγμή θα σου ερχόταν μια μπουνιά έτσι. Αν ήμουν άντρας, αυτή τη στιγμή θα σε είχα κάνει σάκο του μπόξ. Θα βάλω τον ένα μέσα στο σώμα του άλλου. Πώς λέγεστε? Κλέρι Χατζιανέστη. Εσείς? Γιάννης Δεσποτίδης. Έχεις ακούσει για κάποιο πρωτοξάδερφο? Αυτόν που είναι στην Αυστραλία, που έχει τα σουβλατζίδικα. Εδώ είναι. Πέρα στο ρέμα, κάτω από τη μεγάλη Βιλανιδιά. Και τι κάνει εκεί? Θαμένος είναι. Θα δημοσιεύσουμε την αγγελία στις εφημερίδες. Ποια αγγελία, τη λύση, αφού δεν τη βρήκαμε? Εσείς θα γράψετε ότι τη βρήκατε. Και τότε αυτός θα αναγκαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι με πιάσε. Έχεις δίκιο. Αυτό δεν πρέπει να το ξανακάνω. Νομίζετε πως μπορείτε να με κολογητέψετε? Όχι βέβαια. Τότε λοιπόν μιλήστε. Τι περιμένετε? Μαμά. Μαμά μου, τι έκπληξη είναι αυτή. Μωρό μου, μου λείψες. Μου λείψες πάρα πολύ. Αγκτού. Καλά. Δύο με είδα το άντρο κανονικό. Τι τελευταίο έδειξα. Κι άλλος ένας θα αποστάω από μέσα. Αγκτού. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό? Αν μας αλλάξεις τίποτα. Εντάξει, θα σας αλλάξω. Ω, ρε, τι έχει να γίνει στην πόλη. Τι έχει να γίνει. Αχ, τι μυρίζει έτσι καλέ. Εκλεκτό με ζεδάκι. Θα στουρμάς. Βλέπω. Προετοιμάζεις το έδαφος. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά, άντε για μας. Άλλο που δεν θες εσύ, γεια μας. Ουρανιά, θα ζήσουμε μεγάλη στιγμή εκεί. Δηλαδή? Σου ετοιμάζω σπουδαία πράγματα. Να αρχίσω να φοβάμαι? Όχι καλέ, θα καλύτερα θα σε πάω. Έχω ένα φίλο στην πόλη. Άντε, δεν μου το έχεις πει αυτό. Ναι, φίλο από το στρατό. Και πού υπηρετήσατε καλέ, στο φανάρι? Όχι βρεγάζει, Έλληνας είναι, από την Κομωτινή. Υπηρετούσαμε μαζί στον Εύρο. Μετά ερωτεύτηκε μια τουρκάλα, την παντρεύτηκε και φύγανε στην πόλη. Μάλιστα, μάλιστα. Και ζει? Πανάθεμάσαι να μην ζει ο άνθρωπος. Έλα, Χριστέ μου. Λέω ρε Χριστιανέ, με τόσα χρόνια έχεις να τον δεις. Από πότε έχεις να του μιλήσεις? Από προχθές. Του τηλεφώνησα και πέταξε από τη χαρά του το παιδί. Παιδί? Ναι, παιδί. Γιατί? Σημασία δεν έχει, βρε, τη γράφει ταυτότητά σου. Σημασία έχει πως νιώθεις εσύ εδώ μέσα. Τότε εσύ εδώ μέσα είσαι ακόμα αγέννητος. Αυτή η τσαχπινιά σου μου αρέσει. Ο φίλος μου μας περιμένει πώς και τι. Και τους δύο. Βέβαια. Μάλιστα θέλει να μας φιλοξενήσει. Δεν θα μας φιλοξενήσει η Βιργινία? Μπορούμε να μείνουμε μερικές μέρες μετά από το γάμο. Φρόντισε να πάρεις άδεια. Βλέπω, έχεις άγριες διαθέσεις εσύ. Και ακόμα δεν άκουσες τα καλύτερα. Μάλλον τα καλύτερα στα κρατώ για έκπληξη. Μ' αρέσει. Dolce Vita alla Turca. Και όταν θα γυρίσουμε, έχω να σου κάνω μια πρόταση. Τι πρόταση δηλαδή? Ενδιαφέρουσα. Δεν θα μου πεις, θα με σκάσεις? Όχι. Θα πάμε, θα γυρίσουμε και μετά θα μάθεις. Έλα, μη θυμώνεις, μην είσαι περίεργη. Δηλαδή δεν θα μου πεις? Στην υγειά μας. Άντε για μας. Για μας. Άντε. Κι άλλο κακό να μην μας βρει. Να σου πω ρε Μάικ, σίγουρα τον έχουνε μαγκώσει. Μην πεταχτεί από καμιά αγωνία μας κάνει κανένα μαγικό και ξυπνήσουμε με τίποτε προβοσκίδες, νύχια στην πλάτη και βλέπια. Μη φοβάσαι. Είναι θέμα ωρών να πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Και με τόσα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, θα το κλείσουν μέσα για τα καλά. Το θέμα είναι να έρθουν και οι συγχωριανοί του να καταθέσουν. Γιατί ας μην γελιόμαστε τώρα. Με την κασέτα δεν έχουμε στοιχεία για το δικαστήριο. Ναι, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Πάντως ρε παιδιά, ποιος να το φανταζόταν, από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία και πού έφτασε? Πες το ψέματα. Από το νούμερο ενός υπνοτιστή καταλήξαμε στη σύλληψη ενός δολοφόνου. Πώς νιώθεις? Προσπαθώ να συνηθίσω ότι ξαναγύρισα στο σώμα μου. Να σε καλά ρε Μιχάλη. Όλα σε σένα τα χρωστάμε. Αφού το ξέρεις, θα έκανα τα πάντα για σένα. Πώς σου φαίνεται λοιπόν που η φίλη σου ξαναγύρισε στη σωστή συσκευασία? Ωραία. Ωραία.
ναι. Πρόσπαρα. Τον αποφεύγεις ή μη φαίνεται. Ναι, όχι. Όχι, δεν σου φαίνεται. Ναι, τον αποφεύγω, αλλά θα σου πω κάποια στιγμή, ρε Κλέρι, μας άκουσε τώρα. Μα τι μπορεί να έχεις εσύ με τον Γιάννη. Θα σου πω, ρε Κλέρι, άσε τώρα. Με χαλακή. Βάλα άλλο ένα. Αμέσως. Να βάλω και σε σένα. Να μου βάλεις. Εγώ λέω να την κάνω, παιδιά. Γιατί? Δεν νιώθω πολύ καλά, πάω να ξαπλώσω. Μάικ, ευχαριστώ για όλα. Τα λέμε. Τι έπαθε αυτός? Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no more. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime she goes away. Δεν βρήκα άλλο παυσίπονο. Ασπιρίνη κάνει? Ναι, ευχαριστώ. Εντάξει. Ελπίζω να σου περάσει. Ναι. Μα πώς έπιασε έτσι ξαφνικά? Η πίεση της ημέρας. Δεν έγιναν και λίγα. Ήπια και λίγο παραπάνω και... Αχ, μωρέ, εγώ φταίω. Μιχάλη, μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα, ποτέ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν αναφέρεσαι στις τεκίλες? Πάμε να καθίσουμε. Καθίσουμε. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Κάτι θέλεις να μου πεις και ξεκίνησες με ένα Μιχάλη που δεν προμηνύει τίποτα καλό. Όχι, όχι, αναλόγως. Θέλω να πω, θέλω να ξέρεις ότι μου αρέσεις πάρα πολύ και ότι είσαι από τα πιο καλά άτομα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Κάποια κομπλιμέντα να δεις ασφαίρες. Εντάξει, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Νομίζω έχω καταλάβει. Όχι, Μιχαλή, πρέπει να σου το πω. Γιατί μέχρι χθες σκεφτόμουν διαφορετικά. Ή τουλάχιστον πίστευα ότι σκεφτόμουν διαφορετικά. Δηλαδή? Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σε θέλω για κάποιο λόγο που φαντάζεσαι εσύ ότι μπορεί να έχεις φταίει. Εγώ φταίω, εγώ. Σε πίεσα υπερβολικά. Δεν ήσουν υποχρεωμένη να αισθάνεσαι όπως και εγώ. Μα κι εγώ. Κι εγώ σου έδωσα αφορμή να σκέφτεσαι ότι μπορεί να νιώθω κι εγώ το ίδιο. Ας πούμε εκείνο το φίλο μου στο μπαρ. Να σου πω ότι δεν μπόρεσα στιγμή να το βγάλω από το μυαλό μου.
Ήμουν πάρα πολύ συγχυσμένη τότε. Και απίστευτα μπερδεμένη. Βρήκες από κούμπι. Όχι. Όχι, μην το ξαναπείς, σε παρακαλώ, αυτό. Μιχάλη, μου αρέσεις πάρα πολύ. Μου αρέσεις από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Και ιδιαίτερα όταν σε γνώρισα και είδα τι παιδί είσαι. Τότε... ερωτεύτηκα. Δεν το φαντάστηκα, δεν το επεδίωξα, δεν το περίμενα, αλλά συνέβη. Και το πιθανότερο είναι ότι υπέβωσκε μέσα μου πάρα πολύ καιρό, αλλά... βγήκε, μπούμ, ξαφνικά, σε μια στιγμή έσκασε. Και βρήκε την ώρα. Με συγχωρείς. Ποιος είναι? Ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Ο Πλούτερχος. Ποιος Γιάννης, βρε Μιχάλη? Δεν το πιστεύω. Ο Πλούταρχος πιο καλά μου ακούγεται. Καλά, πώς έγινε? Ξέρεις πως είναι ο έρωτας. Σε χτυπάει ξαφνικά κατά κούτελα και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Δυστυχώς ξέρω. Ρε εσύ, μπας και δεν είσαι κλέρη και μπας και δεν σας άλλαξε τελικά και μου κάνεις πλάκα. Λέω μήπως... ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Και αυτός? Αυτός δεν ξέρει τίποτα. Δικό μου θέμα είναι. Δεν μου κρατάς κακία, ε? Πώς θα μπορούσα? Φίλοι, Γίνη. Ελπίζω τώρα που ξύπνησες να μην απογοητεύτηκες. Τι λες, καλέ. Η πραγματικότητα είναι ακόμα καλύτερη. Πού γαμώ το! Τι! Παντιονίσεις! Πού! Όχι. Εννοούσα ότι δεν γύρισα σπίτι. Δηλαδή εσύ δεν γύρισες σπίτι και θα ανησυχεί. Δεν σε πιστεύω. Τι? Είσαι καλά, παιδί μου.